Γεια σας αγαπητοί φίλοι, συναγερμός στο Ισραήλ, μία μέρα μετά την επιβεβαίωση από όλους του θανάτου, της εξόντωσης του Γιαχία Σινουάρ, του αρχηγού της Χαμάς από τον Ισραηλινό στρατό. Φαίνεται ότι πήγαν να εξοντώσουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάου οι φανατικοί για να πάρουν εκδίκηση. Σε κάθε περίπτωση στο σπίτι του, στην Κεσάρια, έγινε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ερχόταν από το Λίβανο σήμερα το πρωί νωρίς, σύμφωνα με το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σε λιτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάου και η σύζυγός του Σάρα δεν ήταν εκεί την ώρα της επίθεσης, δεν τραυματίστηκε κανένας από το περιστατικό. Χτύπησαν οι σιρήνες της Ισραηλινής αεράμυνας όταν ντρόουν από το Λίβανο, προφανώς της Χεσμπολά, για να βοηθήσει τη Χαμάς ή από τη Χαμάς που τη βοηθάει η Χεσμπολά, τέλος πάντων. Το ντρόουν διαπέρασε ανάμεσα στο Τελ Αβίβ και τη Χάιφα. Έτσι λοιπόν προσπάθησαν να εξοντώσουν τον Πρωθυπουργό Νετανιάου που αντιστέκεται στους τρομοκράτες και τους πολεμά. Απογειώθηκε επιθετικό ελικόπτερο AH-64E Apache, έχει και η Ελλάδα Apache, και προσπάθησε να καταρρύψει το ντρόουν. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.